Πάμε τώρα, γρήγορα, να μάθουμε εδώ πέρα το άλλο απίστευτο. Το άλλο απίστευτο έχουμε τον ομαδικό βιασμό στο... που πήγε να γίνει σε μία γυναίκα. Από 20 Πακιστανούς και Αφγανούς. Από τα hot spot. Πήγαν να τη βιάσουνε. Πώς γλίτωσε τα χέρια των επίδοξων βιαστών της. Εμφιαλτικές στιγμές έζησε μία 30χρονη Ελληνίδα το βράδυ της Κυριακής στην πόλη του Άργους. Όταν στο Άργος. Στο Άργος συνέβη, όταν μια ομάδα λαθρομεταναστών και συγκεκριμένα 20 Πακιστανών και Αφγανών, ενώ την είδαν να βαδίζει μόνη στο δρόμο, επιτέθηκαν μέσα από ένα γιαπί, όρμησαν κυριολεκτικά κατά πάνω της, απλώνοντας τα χέρια τους όπου έβρισκαν. Η άτυχη γυναίκα άρχιζε να φωνάζει και να εκλυπαρεί για βοήθεια. Ναι. Τις φωνές της άκουσε ο ένας από τους δύο αδερφούς της, καθώς το σπίτι ήταν λίγα μέτρα παρακάτω. Έσπευσε αμέσως να βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να τραβήξει την αδερφή του από τα χέρια και το μένος των λαθρομεταναστών. Αμέσως έσπευσε στο σημείο και ο δεύτερος αδερφός και μόλις ήρθαν τα δύο αδέρφια, οι λαθρομετανάστες κάλεσαν ενισχύσεις, ήρθαν κι άλλοι λαθρομετανάστες από το γιαπί, κρατώντας καδρόνια, επιτέθησαν στα αδέρφια και τραυματίζοντάς τα. Με το που κατάλαβαν ότι οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές στο Άργος έκαναν προσαγωγές και τα αδέρφια αναγνώρισαν τρεις από τους λάθρομετανάστες και διαπιστώθηκε ότι οι τρεις βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Ξαναλέμε λοιπόν, βγαίνουν 20 άτομα. 20! 20 για όλοι! Να επιτεθούν στην 30χρονη γυναίκα. Καλά που πρόλαβε να ουρλιάξει και να φωνάξει. Ο Θεός ήταν με το μέρος και η τύχη με το μέρος της. Που βρέθηκε εκεί ο αδερφός της. Βρέθηκαν μετά τα αδέρφια της. Και όχι μόνο αυτό, μετέθανε και ενισχύσεις από τους λαθρομετανάστες. Και φάγανε και ξύλο η οικογένεια. Η διαφορά που είπανε, κύριε Καμπούρη, ότι οι τρεις ήταν παράνομοι, ενώ οι άλλοι 18 πόσοι ήταν, αυτοί δεν θα πάθουν τίποτα. Μα όλο θα πρέπει να τους πάθουν. Μαζέψουν όλους μαζί και να τους στείλουν έξω. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Φοβούνται οι γυναίκες να κυκλοφορήσουν. Φοβούνται να κυκλοφορήσουν τα παιδάκια τους. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοια κρούσματα. Παρενόχλησης είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πεινασμένοι στην κυριολεξία από πολλά πράγματα. Δεν τους φιλοξενούμε. Τους ταΐζουμε κανονικότατα που πεινάνε, αλλά θέλουν κι άλλα. Τους πληρώνουμε κιόλας, φίλοι. Τους πληρώνουμε και θα μας αποφτώσουν κιόλας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, φίλοι, ότι περισσότεροι λαθρομετανάστες είναι άντρες και σε νεαρή ηλικία. Ξαναλέμε λοιπόν, εδώ πέρα είναι σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Και να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό, επιστήμονα, γύρω από τα θέματα των ορμών, είναι λογικό να υπάρχει ορμή. Και είναι παράλογο να έχουν εδώ στη χώρα μα να πάνε να βιάσουνε οι αλήτες. Ναι, όταν δεν τους τι πήγαν να κάνουν στην 30χρονη γυναίκα. Μας λένε, όλοι μαζί 20. Αγαπάμε, κάνουν το άλλο. Και να πούμε κάτι, μας πούμε είναι ρατσιστές. Μα εμείς είμαστε οι ρατσιστές. Και άμα τους πειράξουμε, τους καλύτερα. Εμείς είμαστε οι ακραίοι. Ναι, βέβαια. Που λέμε την αλήθεια. Έτσι. Που λέμε ότι είναι 20 κερατάδες από δάφτους. Όχι, δεν τους θέλω. Πήγαν να βιάσουν τη γυναίκα. Δηλαδή, αν το κάνει Έλληνας αυτός και μπει μέσα στα hot spot και βιάσουν τις γυναίκες τους, τι γίνεται. Δεν μπορούμε, υπάρχει νόμος. Καλύπτει ο νόμος. Εκεί είμαστε ρατσιστές. Ναι, βέβαια, τους καλύπτει ο νόμος. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ πέρα. Μην μιλήσουμε γιατί είμαστε ρατσιστές. Δεν μπορεί, ρατσιστήσεις, ακραίος είσαι. Ακραίος. Ρατσιστήσεις, για ποιο λόγο είσαι ακραίος και ρατσιστής. Όταν λες την αλήθεια. Κάποιοι φίλοι τους αποκαλούν μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι λάθρο μετανάστες. Μα αφού μπήκανε στη χώρα, ελαφρέα ρε παιδιά. Μπάνω μας αλλάξουν και την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι ξεκάθαρη. Πού είναι στην ερμηνεία της. Ο μετανάστης είναι κάποιος που πάει με νόμιμη διαδικασία σε μια άλλη χώρα. Και δουλεύει στη χώρα αυτή. Προσφέρει. Ή οικονομικός μετανάστης, ή πρόσφυγας, ή λαθρομετανάστες. Υπάρχει ο πρόσφυγας που έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο. Και εκεί βεβαίως είναι άλλο. Ναι. Εδώ μιλάμε όμως διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε να αρχίζουν να μπαίνουν στη χώρα. Μπείτε. Μπείτε σκύλια, λέστε. Και ό,τι να είναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και εδώ βλέπουμε έχουμε πολλά κρούσματα. Έχουν πάρει πολλοί τηλεθεατές τηλέφωνο. Έχουμε γίνει χαβούζα της Ευρώπης. Και μιλάνε για πολλά τέτοια κρούσματα. Ναι, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Μα αυτό ήταν ο σκοπός. Φοβούνται, λέει, εδώ στο Βοτανικό να βγούνε.
Φοβούνται στις περιοχές στο πέραμα εκεί κοντά που έχει το άλλο το hot spot. Αν όλα αυτά τα κρούσματα... Φοβούνται στα νησιά, τα νησιά. Λαιλασίες έχουμε. Μπαίνουν μέσα, όχι μόνο πάνε να βιάσουν, πάνε και ρημάζουν τις περιουσίες του Έλληνα μεροκαματιάρι. Ξυλοκοπούνε κιόλας, έτσι. Έχουν φτιάξει, δεν τους πιάσανε με πόσα όπλα. Αν κάνει να ντου η αστυνομία μας λέει και συγκεκριμένα, ας κάνουν ξανά έναν έλεγχο να δουν τι γίνεται. Οπλοστάσιο ολόκληρο. Ποια αστυνομία, για ποιο και τι να κάνει ο αστυνομικός. Τι να κάνει ο αστυνομικός. Η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει τους αστυνομικούς καμαριέρες. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Έτσι πάει.